Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής. Μία από τις λέξεις τις οποίες βλέπω ότι οι περισσότεροι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν δεν είναι η λέξη ναι, αλλά η λέξη όχι. Μία από τις λέξεις που δημιουργεί το μεγαλύτερο φόβο είναι η λέξη όχι, ότι κάποιος θα μας πει όχι, ότι θα μας αρνηθούν κάτι που θα ζητήσουμε. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές αυτό δεν ισχύει. Θέλω να ξέρετε ότι στους ανθρώπους δεν αρέσει να λένε όχι. Μία από τις δεξιότητες, αν μπορώ να το πω δεξιότητα, που έμαθα και που διδάσκω σε κάποιους πελάτες και συνεργάτες μου, είναι να μπορούν να πούν όχι. Να πούν όχι σε κάτι που βλέπουν ότι θα σπαταλήσει τον χρόνο. Να πούν όχι σε μία πρόταση ενός πελάτη που προτείνει μία σημαντικά μειωμένη τιμή. Να πούν όχι σε όρους με τους οποίους δεν είναι σύμφωνοι. Να πούν όχι σε μία πρόταση για έξοδο, ενώ έχουν αρκετή ακόμα δουλειά να κάνουν. Να πούν όχι σε μία πρόσκληση για κάτι στο οποίο δεν θέλουν να συμμετέχουν. Να πούν όχι στο να λάβουν περισσότερες δεσμεύσεις, όταν είναι ήδη αρκετά γεμάτο το πρόγραμμά τους. Δεν χρειάζεται να πείτε όχι με θυμό, μπορείτε να πείτε όχι με χαμόγελο. Μπορείτε να πείτε όχι, ευχαριστώ. Όταν λέτε όχι σε κάποια πράγματα, αυτομάτως λέτε ναι σε κάποια άλλα. Λέτε ναι σε αυτά που είναι σημαντικά για εσάς. Λέτε ναι σε αυτά που σας οδηγούν στους στόχους σας. Λέτε ναι σε χρόνο με την οικογένειά σας. Λέτε ναι στην υγεία σας. Λέτε ναι στην οικονομική σας επιτυχία. Και ποτέ μα ποτέ μη λέτε ναι, ενώ στην πραγματικότητα εννοείται όχι. Αν το κάνετε αυτό, αν λέτε ναι, ενώ μέσα σας εννοείται όχι, τότε χτίζετε την αναξιοπιστία σας. Βάλτε λίγο περισσότερο το όχι στη ζωή σας, όχι από αντίδραση, όχι από πίεση. Μην λέτε όχι στα πάντα, γιατί μπορεί να χάσετε σημαντικές ευκαιρίες. Αλλά πείτε όχι, επειδή είστε ξεκάθαροι με τις προτεραιότητές σας. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και πείτε μου αν σας είναι ευκολότερο να λέτε ναι ή να λέτε όχι και αν θα είστε διατεθειμένοι να λέτε όχι λίγο περισσότερο.